Φυσικά ο τραυματισμός μου. Και το αστείο είναι ότι εγώ όποτε χτυπάω δείχνω ότι πονάω, ακόμα και να μην έχω κάτι. Και στον τραυματισμό μου που είχα ρίξει χιαστού ήταν όλο okay. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Δεν πόνεσαι εννοώ τόσο. Η πιο δύσκολη μου λοιπόν στιγμή στην καριέρα μου ήταν μια περίοδος ουσιαστικά, ενός χρόνου, όχι μικρή. Από το Φεβρουάριο του 2015 και τον τραυματισμό μου στο Χιούστον μέχρι το Φεβρουάριο του 2016 που επέστρεψα στον Ολυμπιακό και άρχισα σιγά σιγά να βρίσκω τον εαυτό μου. Εντάξει, σίγουρα με έχει πληγώσει με την εθνική ομάδα που χάσανε το τρίποντο και δεν μπήκαμε στον ημιτελικό της Ολυμπιάδας το 2008 με την Αργεντινή. Και με τον Ολυμπιακό, όχι πέρυσι, πρόπερσι που χάσαμε το πρωτάθλημα στο πέμπτο παιχνίδι μέσα. Το χιαστός μου με διαφορά ο τραυματισμός που έπαθα και με είχε επηρεάσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Πιο δυσάρεστη στιγμή. Κοίτα, γενικά είμαι πάρα πολύ τυχερός σαν παιδί, να χτυπήσω και ξύλο, περίμενα. Σίγουρα αρκετά πράγματα μπορεί να σε προβληματίσουν, να σε στεναχωρήσουν. Θεωρώ ότι για μένα οι πιο άσχημες στιγμές μέχρι τώρα ήταν σημαντικά παιχνίδια που ήθελα να βοηθήσω και δεν μπόρεσα. Μετά πήγαινα σπίτι, έσπαγα κανένα δύο ντουλάπες, έσπαγα κανένα σερβίτσιο. Το ξεπερνούσα και γυρνούσα πίσω με το χαμόγελο. Χειρότερη στιγμή στην καριέρα μου ήταν ένα συγκεκριμένο πεντάμινο που είχαν έρθει όλα μαζεμένα και η αλήθεια ήταν ότι ίσως να πείσω τον εαυτό μου ήταν η πρώτη φορά που δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ και να είμαι έτσι όπως πραγματικά ήθελα στο παρκέ με διάφορα πράγματα που είχαν συμβεί έξω γηπεδικά κυρίως και με τον πατέρα μου αλλά και γενικότερα.